Καλό είναι να προσφεύγουμε και λίγο στο παρελθόν. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2021 και σήμερα συζητάμε τον απολογισμό και ισολογισμό αυτού του οικονομικού έτους. Τι έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατά τη διάρκεια της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού του 2020. Τα πρακτικά είναι συγκεκριμένα. Θα πω ορισμένα από τα βασικά σημεία της εισήγησης του Γενικού Εισηγητή του. Έλεγε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός που κατέθεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το 2020 είναι ακριβώς ίδιος με αυτούς που είχε καταθέσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αλλάζει σε τίποτα και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά από τη στιγμή ότι ήταν σε ισχύ οι δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2065 ύψους 3,5% και σταδιακής μιας απομείωσης γύρω στο 2,5%. Άρα λοιπόν το πρώτο στοιχείο είναι τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα που χαρακτηρίζονται τον προϋπολογισμό του 20 και το απέτησε βάρος του και μπορεί τυπικά όπως είπε η συγκήτρια του ΣΥΡΙΖΑ να βγήκαμε έξω από τα προγράμματα σταθερότητας, αλλά τα μνημόνια και οι νόμοι τους και οι δεσμεύσεις παρέμεναν και παραμένουν ακόμη. Δεν έχει αλλάξει κάτι για το λαό και τα λαϊκά στρώματα. Ένα λοιπόν ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα, και μάλιστα ο προϋπολογισμός λέγαμε τότε, είναι ενταγμένο στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας 19-22 που είχε καταθέσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δηλαδή υλοποιούσε αυτές τις κατευθύνσεις της προηγούμενης κυβέρνησης. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό, λέγαμε τότε, από ποιον τα παίρνει ο κρατικός προϋπολογισμός και σε ποιον τα δίνει. Γιατί ο κρατικός προϋπολογισμός, ανεξαρτήτως μνημονίων ή όχι, στο καπιταλιστικό σύστημα είναι ένα εργαλείο αναδιανομής του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου. Τα παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους. Και αυτό επιβεβαιώνει τόσο από το σκέλος των εσόδων, όσο και από το σκέλος των εξόδων. Τα έσοδα παρέμεναν να τα σηκώνουν τα πλατεία λαϊκά στρώματα. Μέσα από την άδικη φορολογία, τους έμεσους φόρους που είναι κατεξοχήν άδικη φορολογία, αλλά και την υπόλοιπη φορολογική, τα υπόλοιπα φορολογικά μέτρα. Και εδώ χρειάζεται και μια σεμνότητα από το ΣΥΡΙΖΑ και τους εισηγητές όταν κάνουν κριτική για τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τα δύο εμβληματικά μέτρα αμέσως μετά την τυπική έξοδο των μνημονίων της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές στα νομικά πρόσωπα, δηλαδή για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους από το 28% στο 26% και σταδιακά στο 24% και να μειώσει τα μερίσματα, δηλαδή αυτά που παίρνουν τα παρασιτικά της οικονομίας, από το 15% στο 10%. Αυτά ήταν τα δύο εμβληματικά μέτρα της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στη φορολογία. Και την ίδια στιγμή άφηνε το φορολογικό συντελεστή για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τα λοιπά λαϊκά στρώματα στο 22%. Δηλαδή πιο 22% συνταξιούχος ο εργαζόμενος και οι μεγάλοι ραντιέριδες, δηλαδή οι μεγαλομετόχοι των επιχειρηματικών ομίλων, μόνο 10%. Να λοιπόν το ταξικό αντιλαϊκό πρόσημο και τη κυβέρνηση που βεβαίως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήρθε να το εκτοξεύσει. Για τη μείωση περαιτέρω του συντελεστές για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για τα μονοπόλια στο 24% και για τους συγκεκριμένους μεγαλομετόχους στο 5 μόλις τα 100. Άρα λοιπόν έχουμε ένα άδικο φορολογικό σύστημα και από την άλλη μεριά οι δαπάνες οι οποίες κατευθυνώσανται δεν εξυπηρετούσαν την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Λέγαμε για παράδειγμα για τις δαπάνες για την υγεία. Ένα σύστημα υγείας πριν την πανδημία το οποίο βρισκόταν στα όρια του. Και τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μείωνε ακόμη περισσότερο τη χρηματοδότηση προς τα νοσοκομεία. Αποτέλεσμα όλων αυτών των πολιτικών επιλογών και του προϋπολογισμού ήταν επί της ουσίας να επιδεινωθεί ραγδαία η θέση των λαϊκών στρωμάτων. Και αυτό επιβεβαιώνεται από την ίδια την κατάσταση, γιατί ακριβώς η πολιτική που ακολουθεί και η νέα κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας ήταν η λογική των επιδομάτων. Δηλαδή μια αναδιανομή του πλούτου από τους λιγότερους φτωχούς στους περισσότερους για να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες τους, αφήνοντας το απειρόβλητο τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και τα συμφέροντά τους, και ταυτόχρονα αποτελούσε και εργαλείο συμπίεσης
των απαιτήσεων του κόσμου, να μπορεί να βολεύεται δηλαδή και να επιβιώνει με τη φτώχεια του. Και από αυτή την άποψη, και στον εισηγητή του Πασόκ Κινάλ που μιλάει τώρα υποκριτικά για το ΕΚΑΣ για τους συνταξιούχους, να θυμίσουμε ότι το τρίτο μνημόνιο που το ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και κάποια άλλα κόμματα τότε που υπήρχαν στη Βουλή, μίλαγε για την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Άρα δηλαδή είναι ένα μέτρο ψηφισμένο από όλα τα κόμματα που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, το οποίο δεν το έχει ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και αυτό ακριβώς είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή τα χρέη των λαϊκών στρωμάτων προς εφορίες, γιατί δεν μπορούν να αντέξουν τη φορολογική επίθεση, και προς τις τράπεζες λόγω ακριβώς της τεράστιας συμπίωσης των εισοδημάτων που δεν μπορούν να καλύψουν τις δανειακές τους ανάγκες. Και βέβαια τότε είχαμε κάνει και τρεις και δύο προβλέψεις. Είχαμε πει ότι οξύνονται στη μεγάλη εικόνα οι αντιθέσεις ανάμεσα στις μεγάλες υπεριαλιστικές χώρες, μία όξη των αντιθέσεων που καθιστά, λέγαμε τότε συγκεκριμένα, υπαρχτό τον κίνδυνο εκδήλωση υπεριαλιστικού πολέμου. Πότε εκδηλώθηκε ο υπεριαλιστικός πόλεμος? Ένα χρόνο αργότερα. Με τον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη μια μεριά και στους συμμάχους τους, και στη Ρωσία από την άλλη, στο έδαφο της Ουκρανίας. Και ταυτόχρονα τονίζαμε τότε ότι πλησιάζει πολύ πιο γοργά η εκδήλωση μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης. Το λέγαμε το Δεκέμβρη του 19 και το Φλεβάρι του 20, Μάρτι του 20, εκδηλώθηκε πραγματικά η νέα καπιταλιστική κρίση, την οποία την εκδήλωση την επιτέχει η πανδημία. Να λοιπόν τα δεδομένα τα οποία υπήρχαν και στα οποία βεβαίως η κυβέρνηση τότε ακολούθησε την ίδια λογική, δηλαδή να φορτώνει τα βάρη στους πολλούς προς όφελος των λίγων, και μάλιστα στην εκδήλωση της πανδημίας στην πρώτη φάση και το κίνημα αλλαγής, όπως είπε ο συγκεκριτής, το έβαλε πλάτη ψηφίζοντας τους συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς που λειτουργούσαν στη λογική των επιδοματών και όχι στη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας με δημιουργία ΜΕΘ, με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και μια σειρά άλλα μέτρα τα οποία προέβαλε τότε το ταξικό κίνημα, καθώς και ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε τότε ότι θα λογαριαστούμε μετά και πρότεινε μάλιστα στην κυβέρνηση Υπουργό Υγείας Κοινής Αποδοχής. Από αυτή την άποψη λοιπόν και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μένοντας συνεπές στις θέσεις τις οποίες είχε καταθέσει κατά τη διάρκεια της του κρατικού προϋπολογισμού του 20, το οποίο προβλέψεις του επιβεβαιώθηκαν και ταυτόχρονα επιδεινώθηκαν και λόγω της εκδήλωσης της πανδημίας, στη βάση αυτή θα καταψηφίζουμε τόσο τον ισολογισμό του κράτους όσο και τον απολογισμό του κράτους για το 2020. Ευχαριστώ πολύ.